Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα πετύχαμε ίσως την πιο σημαντική νίκη από την αρχή του πρωταθλήματος. Μια νίκη η οποία θεωρώ ότι μας δίνει το κλειδί για να παραμείνουμε στα play-off και να παίξουμε στα play-off. Νομίζω ότι η νίκη μας ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι και ξέραμε ότι η Λάρισα στα τελευταία παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλή, με βάση πάρα πολλά γκολ. Εμείς είχαμε πάρα πολύ σωστή αμυντική τακτική και προσπαθήσαμε με αντεπιθέσεις με τους γρήγορους παίχτες που έχουμε να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια γκολ. Ήρθε το γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο με το Φαρινόλα και μετά θεωρώ ότι ανοίχθηκε η Λάρισα δικαιολογημένα, προσπάθησε να ισοφαρίσει και βρήκαμε πάρα πολλούς διαδρόμους ανοιχτούς. Και ίσως από θέμα ατυχίας δεν βάλαμε ένα δεύτερο ή τρίτο γκολ ώστε να τελειώσει το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Λάρισα, πετύχαμε μια πανάξια νίκη και πρέπει να δώσω σε όλους την καλυθέα και ειδικά στους ποδοσφαιριστές πάρα πολλά συγχαρητήρια. Θέλω εγώ προσωπικά να ζητήσω συγγνώμη για αυτήν την τελευταία φάση που πετάχτηκε την μπάλα από τον πάγκο, πάρα πολύ λάθος για μένα, γιατί δεν είναι σωστό να γίνουν τέτοια πράγματα στο ποδόσφαιρο και δημιουργήθηκε από το πουθενά μια ένταση χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω μέσα από την καρδιά μου τέτοια εποχή του χρόνου Λάρισα να πανηγυρίσει την άνοδό της εκεί που πραγματικά ανήκει στην αλφαθηνική κατηγορία, γιατί πιστεύω ότι και το ποδόσφαιρο και η πόλη εδώ της Λάρισας αξίζει η ομάδα της να είναι στην αλφαθηνική κατηγορία. Θεωρώ ότι είναι αστείος ο προπονητής και βάζω πρώτα τον εαυτό μου, εάν θα πει σε ποδοσφαιριστές, πέστε κάτω και κάποιους τραυματίες και οτιδήποτε άλλο. Εγώ σας είπα, χωρίς να με ρωτήσετε, την τελευταία φάση αυτή με την μπάλα που πέταξε ο πραγματικός θεματοφύλακας, το καταδίκασα πρώτος εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πω σε ποδοσφαιριστή, κάνω τραυματία, πέσε, κάνε δείξη. Πολλές φορές το ποδόσφαιρο. Η σκοπιμότητα να πάρει ένα αποτέλεσμα αναγκάζει κάποιον έμπειρο ποδοσφαιριστή να το κάνει αυτό. Αλλά ποτέ, και μιλάω πάντα σε προσωπικό επίπεδο, ότι τόσα χρόνια, 18 χρόνια προπονητής, ποτέ δεν έχω πει σε κάποιον, πέσε κάτω, κάνω τραυματία ή κάνε τούπε οτιδήποτε. Γιατί πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και μετά η σκοπιμότητα ή κάποιο εφήμερο κέρδος ή κάποια εφήμερη τη βαθμή. Άρα μετά από αυτά που είδαμε στην αρχή που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στους άλλους αγώνες της Καλλιθέας, θα πάρετε κάποια μέτρα γιατί δεν καλύτερα είναι αλλιώς πριν από τότε. Βεβαίως, άσχετα με το αποτέλεσμα. Βεβαίως, είπα πως είστε σίγουροι ότι θα πάρω κάποια μέτρα. Και σας είπα και πρώτα απ' όλα ότι εγώ πρώτα καταδικάζω την ενέργεια που έγινε στο τελευταίο λεπτό γιατί πήγε να γίνει. Αυτό όμως ήταν το αποκορύφωμα ότι πήγε να γίνει, πήγε να χαλάσει ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει. Εγώ πρώτο το καταδίκασα και μάλιστα με το που πήγα μέσα η πρώτη μου κουβέντα δεν ήταν συγχαρητήρια στους παίκτες. Είπα στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ότι δεν είναι ενήλικες επιχειρηματίες ποδοσφαιριστές αυτές οι άνθρωποι.